ραδιόφωνο και λέω ποιος το λέει. Τότε είχε χρησιμοποιήσει ένα προφίλ ενός Ρώσου στρατηγού, ανώτατου στρατηγού, στρατάρχη τέλος πάντων, που έλεγε πέθανε ο Γκορμπατσόφ. Και λέω παιδιά, δεν το βλέπω πουθενά αλλού. Τέλος πάντων, φάνηκε μετά από λίγο ότι δεν ήταν αληθινό. Αλλά κάποιοι ήταν έτοιμοι να βγουν να το πούν στα ραδιόφωνα. Αυτό είναι και μια έλλειψη πολιτικής παιδείας. Ο δημοσιογράφος δεν αρκεί να ξέρει να φτιάχνει την είδηση. Χρειάζεται ένα ολόκληρο σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει και πολιτική εκπαίδευση, εννοώ. Με την ευρύτερη έννοια και πολλά άλλα πράγματα. Ας έρθουμε στο συγκεκριμένο. Κοιτάξτε να δείτε. Μίλησαμε λοιπόν για τις παθογένειες του συστήματος. Πρέπει να σας πω ότι από κάποιες έρευνες που ξέρουμε από το εξωτερικό, όχι από την Ελλάδα, το 40% των δημοσιογράφων, οι οποίοι αναρτούν ειδήσεις, ειδικά στο Twitter, πρώτα τις αναρτούν και μετά τις ελέγχουν και τις διορθώνουν. Γιατί γίνεται είδε αυτό. Τις ελέγχουν ποτέ. Γιατί τις ελέγχουν ποτέ. Γιατί τα κλικ, θα πω εγώ. Για τα κλικ. Άρα λοιπόν ο ανταγωνισμός, αυτός ο παθογενής ανταγωνισμός, ο ανταγωνισμός της αρένας, του κατς, έχει οδηγήσει τους δημοσιογράφους, φυσικά όχι μόνους τους, αλλά αν θέλετε υπό την πίεση των εργοδοτών τους πολλές φορές. Φυσικά. Να αναρτούν ειδήσεις εντυπωσιακές, ανεξέλεγκτες. Και θα πουλήσει περισσότερο. Δεν είναι τσεκαρισμένο. Για να καταλάβει ο κόσμος. Ακριβώς. Τελικά, ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πλέον σημασία δεν έχει το γεγονός που περιγράφει η είδηση, αλλά τι πιστεύουμε το γεγονός εμείς, ναι, ως κοινότητα δημοσιογράφων κτλ. Και να πω και κάτι ακόμα. Όταν μιλάμε για διαδίκτυο, δεν υπάρχουν εθνικά σύνορα στο διαδίκτυο. Μία είδηση η οποία αναρτάται αυτή τη στιγμή εδώ θα διαβαστεί σε λίγο στην Παταγωνία ή μάλλον την ίδια στιγμή. Επομένως, είναι ταυτόσιμο το να μιλάμε για ειδησιογραφία στο διαδίκτυο και διεθνή παγκόσμια διάδοση. Και να πω και κάτι ακόμα. Εάν την είδηση αυτή, για να δείτε ότι πρόκειται περί πειράματος, εάν την είδηση αυτή την έλεγε ένας ψευδεπίγραφος λογαριασμός στο Twitter, όχι της Υπουργού Πολιτισμού της Ελληνίδας, αλλά ενός ποδοσφαιριστή, θα το πιστεύαμε. Και να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Εάν τα τελευταία 2 χρόνια δεν είχαν συμβεί αρκετοί θάνατοι γνωστών προσωπικότητων από το χώρο του πολιτισμού, θα το πιστεύαμε τόσο εύκολα? Όχι. Απλώς τα μέσα επικοινωνίας έχουν φτιάξει μια θεματική η οποία είναι θάνατη προσωπικότητων από το χώρο του πολιτισμού και της τέχνης και ήρθε να προσθεθεί ένας ακόμα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας πω και κάτι άλλο, γιατί είναι πραγματικά πιέζει ο χρόνος. Αν χρειαστεί, επανερχόμαστε άλλωστε. Τη Δευτέρα εδώ είμαστε. Και να είστε κι εσείς μαζί μας δηλαδή. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό που περιγράφεται έτσι. Αυτός ο αλήτικος, με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά έτσι το θεωρώ, τρόπος ανταγωνισμού. Έτσι, ναι. Για την αντιποσιοθυρία, για τα κλικ, για το ποιος θα πουλήσει περισσότερο. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πιο αθώο σε σχέση με το άλλο που θέλω να πω. Το πώς δηλαδή τα fake news είναι πια σκληρό, βαρύ και επικίνδυνο εργαλείο χειραγώγησης, κύριε καθηγητά. Ακούστε να δείτε. Αυτό το θεωρώ πιο σοβαρό και από το παιχνίδι της εντυπωσιοθυρίας. Χωρίς να θέλω να το μειώσω κάθε αυτό άλλο κιόλας. Αυτό είναι αλήθεια και είχαμε παλιά και με την προπαγάνδα τέτοιου είδους χειραγώγησης της πληροφόρησης. Πάντα είχαμε χειραγώγηση της πληροφόρησης. Εντάξει, αλλά τώρα. Είτε για οικονομικές σκοπιμότητες, είτε για εμπορικές σκοπιμότητες. Θυμηθείτε ότι ο ψυχρός πόλεμος. Ο ψυχρός πόλεμος, 30 χρόνια ψυχρού πολέμου, στηρίχθηκε πάνω λοιπόν στον πόλεμο της πληροφορίας, της ψευδούς ή της αλλίωσης ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτό όμως που συμβαίνει σήμερα είναι διαφορετικό. Γιατί είναι διαφορετικό και γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο? Ο ψυχρός πόλεμος και η πολιτική αντιπαράθεση είχε σαν βάστη στην ιδεολογία. Δηλαδή ένα συγκροτημένο σύστημα ιδεών που προσδοκούσε να φτιάξει ένα διαφορετικό κόσμο από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι υποσυζήτηση. Αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι ένας πόλεμος στο όνομα μιας ιδεολογίας. Είναι ένας πόλεμος στο όνομα προκαταλήψεων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μπει σε μία φάση όπου αυτές οι ψευδείς ειδήσεις, οι ψευδεπίγραφες ειδήσεις, οι αναλυθείς ειδήσεις, γιατί υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες fake news, δεν είναι όλες ίδιες, δεν έχουν όλες το ίδιο πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν σε μια φάση όπου αυτές οι αναλυθές ειδήσεις στηρίζονται πάνω σε προκαταλήψεις. Μπαίνουμε δηλαδή σε μια περίοδο που δυστυχώς θυμίζει λίγο μεσαίωνα. Mm. Έχουμε φύγει από την εποχή των μεγάλων, των συγκροτημένων ιδεών με βάση τις οποίες. Και τη σύγκρουση των πραγματικών ιδεών. Και, Και μπορεί λοιπόν ο πόλεμος αυτός της πληροφόρησης. Κοινή κουλτούρα δηλαδή. Να γίνεται για να δυσφημιστεί ένα πρόσωπο για πολύ ευτελείς λόγους, για παράδειγμα. Ή να αναδειχθεί για πολύ ευτελείς λόγους, για παράδειγμα. Δεν γίνεται για μεγάλους σκοπούς, να το πω έτσι. Γίνεται για το υπόγειο. Δεν γίνεται για τα ρετυρέ. Το θέμα πάντως, είναι υπάρχει πάντως, πάντως έχουμε πάρα πολλά είδη fake news και ας πούμε υπάρχει αυτή η συζήτηση ακόμα που δεν έχει κλείσει
για το πόσο τελικά τα fake news οδήγησαν και στην εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ. Πόσο υπήρξαν παρεμβάσεις από το εξωτερικό. Είναι πόσο... διαπιστωμένο ότι έγινε αυτό. Ακριβώς. Άρα είναι καμιά φορά και τα ρετήρια. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή αφορά καμιά δεν φορά. Είναι ρετήρια, πιστεύω, δεν είναι ρετήρια. Δεν είναι ρετήρια ο Τραμπ. Δηλαδή οι ιδέες και πολιτικές όπως αυτές που τέλος πάντων ακολουθεί ο Τραμπ. Και δεν το λέω εγώ αυτό. Το λένε οι ίδιοι Αμερικανοί πολιτικοί και οι προσωπικότητες και οι ερευνητές. Δεν είναι ρετήρια. Καλά, ναι, όχι. Το ρετήρια και το υπόγειο δεν έχει να κάνει με τα επίπεδα της εξουσίας. Έτσι έχει να κάνει με τα επίπεδα της ηθικής, των ιδεών, των δικαιωμάτων και με άλλα πράγματα. Το θέμα, κύριε καθηγητά, είναι όσο και να ακουστεί κοινότοπο το ερώτημα, αν αντιμετωπίζεται όλο αυτό. Το πιο ακριβό προϊόν στον κόσμο σήμερα είναι η πληροφορία. Δεν είναι ούτε τα ναρκωτικά, ούτε τα όπλα. Το πιο ακριβό προϊόν σήμερα είναι η πληροφορία. Έτσι. Δεν αντιμετωπίζεται πολύ. Αντιμετωπίζεται αυτό. Σας πληροφορώ ότι αυτοί που παράγουν την πληροφορία αμείβονται με μισθούς κυριολεκτικά πείνας. Ναι, όχι υποκατώτατους. Πείνας. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν για 150 ευρώ για να παράγουν αυτές τις ειδήσεις. Ναι. 40 περίπου ιστορίες την ημέρα, 12 ώρες την ημέρα δουλεύοντας, 2 Σαββατοκύριακα το μήνα για να πάρουν 400 ευρώ. Πολλές φορές χωρίς ασφάλιση. Ναι. Δουλεύουν για το τίποτα. Άρα ποιος κερδίζει αυτά τα χρήματα. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουν ακουστεί πολλά και για γειτονικές μας χώρες. Βεβαίως, κλείνουμε τη συζήτηση, δεν κλείνουμε το θέμα. Το λέω ως δέσμευση, κύριε καθηγητά, από Δευτέρα Τρίτη, διότι έχουμε πάρα πολλές. Να θυμάστε ένα πράγμα. Ναι. Fake news στοχεύουν πάντοτε στο να αναδείξουν τα στερεότυπα κάποιου ή να καταστήλουν τα στερεότυπα ενός κάποιου άλλου. Δεν έχουν να κάνουν με τα γεγονότα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και για την κατανόησή σας που περιμένετε αρκετή ώρα στο πλατό.